Παρακάτω. Με λεβαδιά, εγκλήματα, με άρι, εγκλήματα. Αυτό είναι ασυλία ή δεν είναι ασυλία. Είναι. Εγώ να σου πω το κάτι. Μπασινά, σου πω άλλα, δείξε με ένα. Μπασινά, κάρτες κόκκινες, κίτρινες. Το σεβόμαστε επειδή πήρε το γιούρο. Παρακάτω, τι να σε πάρω. Ούτε ο Ζαγοράκης δεν είχε, ρε παιδιά. Ζαγοράκης δεν είχε τέτοια ασυλία. Τέτοια ασυλία ο Ζαγοράκης δεν είχε. Σωστό. Που μου φέρε και τον μισό τρόπο αυτό. Όχι τώρα μπασινά, τώρα με το δουλειά. Μ' αρέσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μην μ' αρέσει. Περιπατητής. Τροτσόνης προάλλες, δεν θυμάμαι σε ποιο μάτσο τον είδα. Και τον αφήνει ρε φίλο διαιτητής. Και βγαίνεις τώρα σε αντρίκα να μου πεις ότι εμένα μας μπρόκλει και εσένα δεν σας μπρόκλει. Σωστά φίλε, βγήκε. Να μας παλαβώσεις τώρα. Και στο κάτω κάτω είναι λίγο φαϊνό. Πώς το βλέπετε τον ποδόσφαιρο, έχετε μάθει εκεί κάτω να πούμε. Ρε, γιατί δεν με αφήνεις να μιλήσω και πώς θα σας αφήσεις, αφού με έχεις βγάλει έξω φρενών. Μας χαλάσετε. Άκουσε με ένα λεπτό, άκουσε με ένα λεπτό. Θα σου πω κάτι. Εγώ σου λέω ότι με σπρώχνει. Ναι. Εσένα όμως δεν σε σπρώχνει. Για να είσαι δίκιο. Το φτιάχνει και δεν μιλάς. Ποιος έβαλε γκολ. Πότε εσύ το λες αυτό. Πότε εσύ το λες αυτό. Από πού και σου offside. Γιατί ένα μέτρο offside. Πού το είδες το ένα μέτρο offside, ρε. Πού το είδα. Τους πόντους θα μετρήσουμε τώρα για να βγάλουμε ένα offside offside. Πάνω σε μια φάση. Εγώ βγήκα και σου είπα. Χάθηκε η μπάλα, ρε φίλε. Φύγανε δεξιά αριστερά στη μέση ο Μουσλήμος, χάθηκε η μπάλα. Χάθηκε, αλλά με offside. Είδε τέτοια φάση άνοιξη φέτο στο Θεσσαλονίκη, το ποδόσφαιρο μα. Ένα μέτρο offside πάντω ήταν το κόμμα. Ένα μέτρο ήταν. Εμεί είμαστε στα επίσημα και δεν είδαμε μέτρο, εσύ το είδε. Εσύ μπορεί να κοιτά καμιά γκόμενα τέτοια. Λέτε τώρα. Προσφαλά. Έγινε φίλε. Απάντησέ μα να πούμε λίγο έτσι πιο πολιτισμένα εσύ. Ναι, ο πολιτισμό. Να. Εγώ κοίτα. 1,5 μέτρο offside το σφίριξε πέναλτι, ρε. Ωραία, ναι. Έχετε πάθει ανοσία στα εγκεφαλομόρια κυταρικά, γενοβλαχικό από αυτομένα, κύτταρά σα και βλέπετε τα πράγματα να μου αποστέλνετε. Ρε φίλε, εγώ... Καλά δεν τρέπεσαι ρε με αυτά από τα πρωταθλήματα που παίρνεις, ρε. Εγώ όμως δεν έφταιγα που με έπαιξε. Πέρσι έριξες την Καλαμαριά και πήρες το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ. Καλά έκανε για αυτό το αποτέλεσμα, φίλε μου. 7 έφαγε από την Γιουβέντους και 5 από την Βέρντερ και 5 την Μπαρσελόνα. Ωραία, ωραία. Από ποια Βέρντερ έφαγε 5. Και φέτος παίζεις το Εφάκι. Έτσι τώρα στο Εφάκι. Παίζω στο Εφάκι, εσύ που παίζεις. Εκεί θα παίζεις τώρα. Εκεί έτσι να κουστάρουμε. Πήγα και έριξα 5 γκολ στην Μπενφίκα. Θέλεις να σου πω, στην Πορτογαλία. Γίναμε με να σου πω μια κάτι. Σταμάτα μην μιλήσεις κοσφαλά. Να σε πω ρε Συμβροζιά κάτι. Εγώ σας που παίζω. Εκεί που όταν βγήκε ο Μητσοτάκης υπέρεχα το στάρικο για όλους τους Έλληνες. Εκεί παίζω. Μπορείς να μου δώσεις μια απαντησούλα σε αυτό. Εκεί που η ΑΕΚ... Θα με ακούσεις τώρα. Εκεί που η ΑΕΚ έχει άνοιγμα 40 εκατομμύρια μετά από 180 εκατομμύρια σβήσιμο. Και εγώ παλεύω με 30 εκατομμυριά και έχω δώσει παντού προς τρίτους και παλεύω να κάνω μια ρύθμιση με το κράτος. Εκεί παίζω. Θες να παίξεις με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Ο Ολυμπιακός φίλε μου ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν 2 χρόνια. Ναι, αλλά βγήκε ο Μητσοτάρας και λέει όλοι ένα κατόμπαλο. 10 εκατομμύρια κατόμπαλα για τον Βροσγά. Και μετά βγήκε για τον Σαλιαρέλη άλλα τόσα. Και μετά βγήκε φίλε, για τον Κοσκοτάρα τόσα. Ρώτα όποιο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θες να σου πει μέχρι το 2003 Ολυμπιακός πήρανε 8 εκατομμύρια το χρόνο για να ξεπληρώσει τα χρέη του τα παλιά. Και πλήρωσε ένα δισεκατομμύριο σου εδώ στο 50 εκατομμύριο ότι υπάρχει εσύ να μου μιλάς τώρα που δεν έπρεπε να υπήρχες. Που είσαι η πρώτη ομάδα που έκανε αυτή τη ζημιά στην Ελλάδα. Μα εγώ τουλάχιστον τα ξεπλήρωσα φίλε μου. Εσύ δεν θα τα ξεπληρώσει. Τα ξεπλήρωσα. Θες να μιλήσεις για την εθνική σου Ελλάδα που σου φτιάξαμε γήπεδο στο μπάσκετ, το καλύτερο γήπεδο μπάσκετ στην Ελλάδα και δεν πήρε το σπάγκο. Όλη Ελλάδα και το αφεντικό σου πληρώνει, ρε. Μη μιλάς. Όλη Ελλάδα και το αφεντικό σου πληρώνει. 50.000 ευρώ το μήνα. Πληρώνει η Ελλάδα στον ΟΤΕ και στην Ιντρακόν, δεν με νοιάζει. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, δεν είμαι κοκαλικός. Κοκαλικός είσαι φίλε και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Να σου πω το γιατί. Γιατί τέτοια σπιθουριάρικα στόματα τώρα βγάλατε επί κοκάλεως. Επί σαλιαρλέλεως που ήσασταν. Και επί κοσκότεως. Εννοείται ότι είχατε καλύτερους πεθάνες και δεν πήγαν ποτέ, δεν είχε τίποτα. Να γι' αυτό λέω καμιά φορά καλύτερος ο καπετάνιος. Να σου πω γιατί ήταν καλύτερος ο καπετάνιος. Γιατί μια ομάδα παρτιακή πράξη το έπαιρνε. Στις προπονήσεις του Ολυμπιακού πήγαιναν 10.000 κόσμο. Κράζανε. Εσείς μέχρι πρόπερση η Τούμπα ήταν σαν θέατρο. 5.000 κόσμο και με το ζόρι μαζευότανε. Μέχρι πρόπερση. Άρα, φίλε, μη μας αλλάζει. Άντε, μη μας αλλάζει την υγεία. Κλείστον. Κλείστον, άρε. Μας αλλάζει την υγεία βραδιά. Την υγεία. Τέλειωσε. Θα πάρουμε άλλη γραμμή. Έλα, άντε, δύο κιλά. Λοιπόν, λίγο δύναμη πρώτα και μετά. Άκουδο, βάλε το θούμε. Κάτσε, φορτίζει μπαταρία λοιπόν. Τώρα. Περίμενε μισό λεπτό ακόμη. Πέρσι ενέργεια. Κλείσε. Άντε, γραμμή. Έλα, μην ψυχήσει. Έχει πάρει αρτηριακή πίεση. Δεν έχω πίεση, ρε φαλάκρα. Έλα, να μ' ακούς. Έλα, ρε. Τη χανούμισα τώρα. Έλα, χόρεψε μας λίγο. Άντε, τελευταίο. Άντε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε.
Γεια σας. Χόρεψε μας λίγο.